Έχει ζητήματα το Ρέθμινο, έχει μεγάλες προκλήσεις, αναπτυξιακές προκλήσεις, με μια ισχυρή φοιτητική κοινότητα, με μια ισχυρή οικονομία που στηρίζεται και στους φοιτητές. Και μια όχι ζωντανή μόνο κοινωνία πέρα από τους φοιτητές και η υπόλοιπη κοινωνία. Πολλά. Πολλά τα ζητήματα. Θα ελπίζω να καταφέρουμε να συζητήσουμε κάποια από αυτά με τον καλεσμένο μας από το Ρέθμινο. Είναι ο κύριος Θωμάς Κρεβετζάκης, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ρεθύμνου με το συνδυασμό του κυρίου Μαρινάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, το Ρέθμινο. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι και το Ρέθμινο κινείται σε ρυθμούς εκλογών. 8 Οκτωβρίου, η μεγάλη μάχη της κάλπης, κύριε Κρεβετζάκη, και το διακύβευμα τελικά για το Ρέθμινο συγκεκριμένα. Ποιο είναι σε αυτές τις κάλπες? Θα ξεκινήσω βάσει της εισαγωγής σας. Δηλαδή, αν μιλούσαμε με όρος του 19, θα μιλούσαμε σε σχέση με τεχνικό πρόγραμμα και διάφορες τέτοιες παραμέτρους, αλλά τελικά η τετραετία η οποία περάσαμε βάζει νομίζω σε προτεραιότητα να θωρακίσουμε την τοπική μας οικονομία και την κοινωνία σε καταστάσεις όπως ήταν η πανδημία, η οποία έπληξε όχι μόνο το Ρέθμινο, έπληξε το σύνολο της Κρήτης και της Ελλάδος, ιδίως στις τουριστικές ανεπτυγμένες περιοχές. Οπότε να πάμε σε μια πιο ισορροπημένη οικονομία, και το επόμενο μεγάλο στίχημα ήταν άλλη αυτή την τετραετία, οι τρεις μεγάλες καταστροφές τόσο στην Κρήτη, σας θυμίζω τη Χερσόνησο, την Αγία Πελαγία, το Ρέθμινο το 19 και το 20, οι καταστροφικές πυρκαγιές και στη Ρόδο και πέρυσι στην Εύβοια και τα τραγικά γεγονότα αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλία. Οπότε δηλαδή ένας βιώσιμος τουρισμός με μια ισορροπημένη οικονομία και το κομμάτι της προστασίας της τοπικής κοινωνίας στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης νομίζω θα πρέπει να είναι προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία για την τοπική αυτοδιοίκηση, δίπως στα μεγάλα έργα τα οποία καλώς κακώς είναι δρομολογημένα, γνωρίζουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε ένα πλούσιο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά αυτές οι παράμετροι οι οποίοι προέκυψαν ξαφνικά νομίζω πρέπει να είναι προτεραιότητά μας στην επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Ναι, έχει αλλάξει η αυτοδιοικητική ατζέντα. Η αλήθεια είναι αυτή. Από το 19 έως το σήμερα έχει αλλάξει άρδινα αυτή η αυτοδιοικητική ατζέντα και για τους όρους για τους οποίους πρέπει να μιλάμε ή τις ανάγκες για τις οποίες καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις. Όπως είπατε και εσείς, η κλιματική κρίση είναι εδώ και το συζητάμε πολλές φορές με άλλους υποψήφιους από άλλους συνδυασμούς, άλλους δήμους. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι ένα, κύριε Κρεβετζάκη, να είναι κάθε αυτοδιοικητική αρχή, μεταξύ άλλων, έτοιμη και εκείνη να μπορεί να ανταποκριθεί σε ανάγκες ακραίες. Αυτό το οποίο αποδείχτηκε, και αυτό ήταν και μια πρωτοβουλία του Δήμου Ρεθύμνου, ο Δήμος Ρεθύμνης από τους πρώτους πανελλαδικά, ο οποίος έχει εντάξει και σήμερα είχα μια μεγάλη παρουσίαση σύγχρονα τεχνολογικά μηχανήματα, αλλά και εφαρμογές οι οποίες τον ενημερώνουν σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία ημί και τα παρακολουθούμε. Το θέμα είναι να προσαρμόσουμε και το τεχνικό μας πρόγραμμα να μπορεί να αντέξει σε τέτοιες καταστάσεις όπως ήταν της Θεσσαλίας ή να προβλέψουμε να μην συμβούν όπως είναι μια ξαφνική πυρκαγιά, ιδίως στο Ρέθμινο, στο περιαστικό δάσος. Να έχουμε τη δυνατότητα έγκαιρα να προειδοποιήσουμε τους πολίτες μας, και αυτό το οποίο μας δίδαξε, ιδίως δεν θα μείνω όμως την τελευταία αυτοδιοικητική περίοδο, αλλά έχει προηγηθεί και το ΜΑΤ και η Μάνδρα, ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας και το μεγάλο τεχνικό έργο το οποίο υλοποιούμε στα διακυβεύματα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Δηλαδή δεν μπορούμε να εκτελούμε τεχνικό έργο αυτή τη στιγμή με προδιαγραφές του 1950, του 1970, του 1980. Και μια πρέπει πόλη, κύριε Κρεβετζάκη, στο κομμάτι αυτό, όπως και το συμβαίνει και με το Ηράκλειο αντιστοίχως, που έχει την παλιά πόλη το Ρέθμινο, με τις ιδιαιτερότητες και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και αναγκών. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή η πολιτική προστασία πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Το δεύτερο κομμάτι, το τρίτο κομμάτι μάλλον, το οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και έρχεται σε συνέχεια του πρώτου, δηλαδή του βιώσιμου τουρισμού, είναι η αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων τα οποία δείχνει να αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο τουρισμός στην χώρα μας. Μιλάμε για το κομμάτι του κυκλοφοριακού, έτσι όπως αναπτύσσεται στις μεγάλες τουριστικές ζώνες, όπως και το κομμάτι της κατάληψης, της υπερκατάληψης κοινόχρησης του χώρου, ο οποίος θερεί και δυσχεραίνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, αλλά τελικά υποβαθμίζει και το τουριστικό προϊόν το οποίο εμείς πουλάμε
Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του κυκλοφοριακού, μιας και ήταν από τις αρμοδιότητες τις οποίες είχατε τα κυκλοφοριακά θέματα, είστε ικανοποιημένος από τα βήματα που έγιναν και αναφέρομαι σε εσάς το αν είστε ικανοποιημένος, γιατί έγιναν μονοδρομήσεις βασικών οδών. Υπάρχουν όμως ακόμη, αν θέλετε, παράπονα, ψήθυρη από τον κόσμο που λέει τι γίνεται με το κυκλοφοριακό κομμάτι πέριξ της Φορτέτσας. Εκεί βλέπαμε ότι και στο Φρούριο υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα και με τη στάθμευση, την παράνομη στάθμευση. Ποιες είναι και οι πρωτοβουλίες στο αμέσως επόμενο διάστημα που ενδεχομένως να ανακουφίσουν και άλλο το κομμάτι το κυκλοφοριακό. Θα σας πω, επειδή είμαι ένας καθημερινός χρήστης της πόλης, κειμένο δηλαδή στην καρδιά του ιστορικού κέντρου. Εκκρεμούν ακόμα να γίνουν αρκετά βήματα όσον αφορά την επίλυση του κυκλοφοριακού. Δεν είπα τυχαία ότι είναι ένα δομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή το Ρέθινο πριν από 40-50 χρόνια των 8.000, των 10.000 κατοίκων ξαφνικά μετατρέπεται σε μια πόλη των 200.000 κατοίκων για ένα διάστημα περίπου 6 μηνών. Θα πρέπει να βρεθούν τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία αρχικά για να χρηματοδοτεί τοπική αυτοδιοίκηση για να δημιουργήσει περιμετρικά πάρκινγκ. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο διερευνούμε αυτή τη στιγμή είναι η δυνατότητα μιας αστικής συγκοινωνίας. Και το τρίτο κομμάτι είναι το κομμάτι της κυκλοφοριακής αγωγής, δηλαδή της συνείδησης στα πλαίσια της βιώσιμης πολιτικότητας ότι οι μικρές αποστάσεις θα πρέπει πλέον να γίνονται με τα πόδια. Αυτό είναι ένα πρόσταγμα του σύγχρονου τρόπου ζωής παγκοσμίως. Και το Ρέθινο προσφέρεται για κάτι μόνο, τέτοιο, η αλήθεια. Και το Ρέθινο πραγματικά προσφέρεται. Σας το λέω επειδή έχω ζήσει στο Ρέθινο ως φοιτήτρια και νομίζω ότι ξέρουμε καλά τι σημαίνει το να κινείσαι με τα πόδια στο Ρέθινο. Είχαμε και μικρές οι αποστάσεις. Όσον αφορά δηλαδή το κυκλοφοριακό, το οποίο είχαν να κάνουν ως επιτοπλίσσον με την ανάπτυξη του Airbnb και της βίλας περιμετρικά του Ρεθίνου, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνει την κυκλοφορία της πόλης με ένα πολύ μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων καθημερινά. Φυσικά και υπάρχει αυτή τη στιγμή κυκλοφοριακό πρόβλημα και πρέπει να είναι μία από τις άμεσες προτεραιότητές μας και θεωρώ ότι στην επόμενη πενταετία θα πρέπει σε συμφωνία και σε συνεργασία και με την τοπική κοινωνία να αποφασίσουμε τις κατευθύνσεις και τις λύσεις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί όσο καλά και αν είναι τα τεχνικά έργα, οι διανοίξεις, όσο καλό και αν είναι το να δημιουργηθούν περιμετρικά πάρκινγκ, εάν εξακολουθούμε και να θέλουμε να προσεγγίσουμε το ιστορικό κέντρο με τα αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αδιανόητο. Και ένα στοίχημα που έχει βάλει και ο επικεφαλής της παράταξης, ο κύριος Μαρινάκης, είναι ένα ευρύτερο έργο βεβαίως, είναι να αποκτήσει μια κανονική παράκαμψη. Συζητώντας βεβαίως και για τον ΒΟΑΚ, το Ρέθινο. Αυτό, κοιτάξτε, είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα της πόλης του Ρεθίνου. Και μάλιστα υποστηρίχθηκε από σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο ότι χωρίς την ύπαρξη του περιφερειακού δρόμου, τόσο το Ηράκλειο, έτσι, γιατί δεν αφορά μόνο το Ρέθινο. Είναι όμοια, ναι, παρόμοια κατάσταση. Σωστά το πιστεύω. Ναι, εγκλωβίζει την κίνηση της καθημερινότητας η οποία διαχειριζόταν μέσα από το ΒΟΑΚ στις πόλεις. Αυτό είναι ένα φρικτό σενάριο. Για μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση η νέα χάραξη του δρόμου, θα περιλαμβάνει προηγούμενη χάραξη και ολοκλήρωση του περιφερειακού. Διαφορετικά το Ρέθινο θα γυρίσει πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Κύριε Κρεβετζάκη, ένα μάλλον ευληματικό, νομίζω κατά γενική ομολογία, έργο για το Ρέθινο είναι το νέο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο είναι ένα έργο που έχει μπει πλέον στις ράγες. Πάμε στο κομμάτι του πολιτισμού. Ναι, για να περάσουμε στο κομμάτι του πολιτισμού. Χαρά, ναι, ναι. Και με ιδιαίτερη χαρά έχουμε δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη εστίαση σε έργα αναπτυξιακά μέσω του πολιτισμού. Δεν είναι μόνο το νέο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο υπογράφηκε τώρα πρόσφατα μάλιστα και η ανάθεση της μελέτης στο αρχιτεκτονικό γραφείο που θα το υλοποιήσει. Είναι και το μεγάλο έργο το οποίο γίνεται στη Φορτέτσα. Αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί τα τείχη της Φορτέτσας, η συντήρηση και η ανάπτυξη των τοίχων αλλά και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης και η αποκατάσταση όλων των κτηρίων εσωτερικά με τη δημιουργία χώρων για πολλαπλών χρήσεων. Μιλάμε για ένα project γύρω στα 25 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για την Φορτέτσα και από 6 έως 8 εκατομμύρια για το κομμάτι του αρχαιολογικού μουσείου. Παράλληλα, έχουμε εστιάσει σε πολύ μικρότερα έργα τα οποία θα μεταφέρουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην ενδοχώρα, θεωρώντας ότι και ένα μέρος επίλυσης του κυκλοφοριακού είναι η μεταφορά προς την ενδοχώρα, ένα μέρος όχι μόνο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και ένα μέρος της επιχειρηματικότητας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αποσυμφορήσουμε με το ιστορικό κέντρο και τον ιστορικό δήμο,
αλλά να τα δώσουμε και τη δυνατότητα στους οικισμούς περιμετρικά να αναπτυχθούν, θεωρώντας ότι το μέλλον και η ανάπτυξη πλέον της πόλης του Ρεθύμνου θα συνεχιστεί μέσω των οικισμών και της αποκέντρωσης. Mm-hmm. Άρα στόχος και η αποκέντρωση, λοιπόν, όπως το είπε και ο κ. Είναι πάρα πολύ βασικό και ένα πολύ μεγάλο και είναι σημαντικό project. Αυτό που λέτε, γιατί αν κάποιος σκεφτεί έτσι την έντονη ζωή του Ρεθύμνου, θα πάει κατευθείαν το μυαλό του στο κέντρο, αμιγώς στο αστικό κομμάτι του Ρεθύμνου, που γνωρίζουμε που είναι, μαζί με το κομμάτι έτσι, της παλαιάς πόλης. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό, να διαχέεται σε άλλες περιοχές του Ρεθύμνου. Και είναι και εύκολο, γιατί το Ρέθυμνο περιμετρικά έχει οικισμούς με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Mm. Δηλαδή έχουμε αρκετούς αναγεννησιακούς οικισμούς, έχουμε οικισμούς με έντονο το χαρακτήρα της κρητικής αρχιτεκτονικής, με εξαιρετικές φυσιολατρικές διαδρομές και αρχαιολογικά σημεία αναφοράς. Ήδη κάποιοι έχουν πάρει ένα σχετικό προβάδισμα, όπως είναι η Αρχαία Ελεύθερνα, η Αμνάτος, το Γεράνι, το οποίο εξελίσσεται ραγδαία, η Αργυρούπολη. Mm-hmm. Οπότε η μεταφορά της επιχειρηματικότητας και δραστηριοτήτων, και μάλιστα με την εμπειρία που έχουμε από τη διαχείριση της παλιάς πόλης, θεωρώ ότι είναι πιο εφικτό και με πιο ρεαλιστικό τρόπο να τα πραγματοποιήσουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Κύριε Κρεβετζάκη, κλείνοντας, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, το ερώτημα είναι το εξής. Εσείς την τετραετία αυτή που ολοκληρώνεται, ήσασταν συνεργαζόμενος ουσιαστικά με τη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Μαρινάκη. Τώρα έχετε ενταχθεί κανονικά έτσι, στο συνδυασμό. Τι μπορεί να περιμένει το Ρέθυμνο, που νομίζω είναι η πέμπτη θητεία η δημαρχιακή που διεκδικεί ο κύριος Μαρινάκης. Τι μπορεί λοιπόν και στις προσδοκίες για τον Ρεθυμνιώτη? Και γιατί επιλέξατε να είστε στο μέρος του ψηφοδελτίου αυτού και να μην κατεβείτε αυτόνομα σε αυτές τις εκλογές, έτσι για να διευρύνετε λίγο και την ερώτηση. Βεβαίως. Μετά από 4 χρόνια συνεργασίας, η οποία ήταν πραγματική συνεργασία, δηλαδή μέσα από ζυμώσεις, μέσα από συνθέσεις, μέσα από συγκρούσεις, καταφέρνουμε πάντοτε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το Ρέθυμνο όσον αφορά τις διεκδικήσεις αλλά και την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος, θα ήταν οξύμορο την επόμενη μέρα να σταθούμε απέναντι. Επίσης, τα μεγάλα διακυβεύματα, γιατί είπαμε ένα μικρό μέρος των τόσων διακυβεύονται, όπως επίσης και τα project τα οποία είναι να υλοποιηθούν την επόμενη πενταετία για το Ρέθυμνο, μπορούν μόνο μέσα από την ενότητα και από μια ομάδα η οποία έχει την εμπειρία και έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι εκκρεμεί το κομμάτι των φοιτητικών κατοικιών, ένα από τα μεγαλύτερα project όσον αφορά τη φοιτητική στέγη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα έχουμε και σε αυτό πρωτοπορεί, δηλαδή η προσπάθειά μας να διατηρήσουμε τον πανεπιστημιακό χαρακτήρα της πόλης μας είναι το δηληστήριο το οποίο αναμένεται να επιλύσει τα θέματα της σύνδρευσης και της άδρευσης στο σύνολο του βόρειου άξονα του νομού μας. Και είναι και το πολύ μεγάλο ολιστικό πρόγραμμα, το μοναδικό στην Ελλάδα, με απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα επιλύσει προβλήματα ίδρυψης και αποκέντρωσης στο σύνολο των οικισμών του Δήμου μας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλα τα διακυβεύματα, ότι είναι πάρα πολλές οι στοχεύσεις και τα προγράμματα για την επόμενη πενταετία. Οπότε ήταν απαραίτητο να συνεχίσουμε αυτό το οποίο έχουμε δρομολογήσει προκειμένου να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κρεβετζάκη, που ήσασταν μαζί μας και για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση για έναν από τους δυτικότερους δήμους της Κρήτης. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.